Θα σου πω ένα μυστικούλι. Όταν ήμουν μικρός, είπα στον μπαμπά μου. Μπαμπά, ζωγράφισα ένα χαλί. Και αυτός μου λέει. Για να δω. Όταν του έδειξα το χαλί του σαλονιού, έκρισε πολύ σφιχτά τα δυο του μάτια και έμεινε ακίνητος για λίγο. Μετά με πήρε αγκαλίτσα και μου είπε. Είσαι πολύ καλός ζωγράφος αλλά την επόμενη φορά να κάνεις τη ζωγραφιά σου σε χαρτί για να μπορούμε να τις κρεμάμε στο ψυγείο. Τι καλός μπαμπάς, ε! Καχανένια, για πες και αυτό που μας είπε ο μπαμπάς μας για τα φιλαράκια μας. Κάτι είχε πει για... για μια ανάσα. Α, ναι! Ποιο είναι το τεστ για να τα έχεις πάντα καλά με τα φιλαράκια σου? Για πε Οκ, okay. θα σου πω εγώ. Πριν κάνεις ή πεις κάτι στο φυλλαράκι σου, πάρε μια ανάσα και σκέψου αν αυτό που πα να κάνει ή να πει, θα ήθελε να στο κάνει ή να στο πει το φιλαράκι σου. Αν είναι κάτι που δεν θα ήθελε να σου κάνουν ή να σου πούν, τότε δεν το κάνει. Δεν το λε. Τέλειο! Χαχανένια, για πε και αυτό που μου έλεγε για το ψέμα και την αλήθεια. Λέω πάντα την αλήθεια κι α είναι πολύ δύσκολο κάποια φορά. Όταν λε ψέματα, είναι σαν να φορτώνει την καρδούλα σου με ένα βάρο. Άσε που πρέπει να θυμάσαι τι ψέμα είπε, γιατί θα αναγκαστεί να το ξαναπεί. Ενώ όταν λε την αλήθεια, δεν είναι ανάγκη να θυμάσαι τι είπε. Λε πάντα την ίδια αλήθεια. Πού Αυτό μου άρεσε πάρα, μα πάρα, μα πάρα πολύ! Πόσο δίκιο έχει, χαχανένια! Ξέρει ότι όταν μου συμβαίνει κάτι άσχημο και με στεναχωρεί, φαντάζομαι ότι κρατάω ένα remote control σαν αυτό τη τηλεόραση και ελέω στον εαυτό μου. Δεν θέλω να αισθάνομαι άσχημα. Πατάω το κουμπί στο remote control που γράφει χαμόγελο και αλλάζω κανάλι. Πάω σε ένα κανάλι που παίζει κάτι χαρούμενο. Α πούμε, μια στιγμή που ένιωσα μεγάλη χαρά, όπω στα γενέθλιά μου. Αμέσω έρχεται το χαμόγελο στα χείλη μου. Τέλειο, ε! Ναι, αμέ! Εγώ όταν νιώθω άσχημα, θα σκέφτομαι, α πούμε, ότι κάνω μια βουτιά στη θάλασσα που μου αρέσει πολύ και αμέσως θα νιώθω ωραία. Θα το θυμάμαι αυτό το κόλπο. Κουκουκουκου ακού, κουκουκουκου κοίτα. -κου, κου -κου, Μια παροιμία που μου έλεγε η γιαγιά μου είναι «Κάνε το καλό και ρίξτε το στο γυαλό». Αυτό θα πει ότι όταν κάνουμε κάποιο καλό δεν περιμένουμε κάποια ανταμοιβή. Έτσι, το καλό που κάναμε μας επιστρέφεται με το παραπάνω. Τέλειο! Ξέρεις τι άλλο μου έλεγε η γιαγιά μου. Μου έλεγε ότι η καρδούλα μας μπορεί και μας ακούει κι ας μην έχει αυτάκια. Μπορούμε να τη ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε για κάποιο πρόβλημα και πάντα μας δίνει τη σωστή απάντηση, όσο δύσκολο κι αν είναι το πρόβλημά μας. Εγώ κάποιες φορές άμα έχω ένα πρόβλημα, το λέω στο σκύλο μου τον Πανάγο και εκείνος με ακούει. Ή, άλλε άλλες φορές ρωτάω τον μπαμπά μου και αυτός μου λέει τραγουδιστά. Κάθε πρόβλημα έχει μια λύση Πίστεψε το πολύ και θα δεις Θα έρθει η λύση να σε συναντήσει Αρκεί να κάνεις αυτό που μπορείς Ναι, αμέ! Μπράβο, Ατσιδάκο! Τέλειο το τραγουδάκι σου! Ξέρεις κάτι? Οι γονείς μας μας, μας ρωτάνε κάθε μέρα Πώς πήγες στο σχολείο? Τι έγινε με τούτο? Τι έγινε με τ' άλλο? Νομίζω θα ήταν πολύ όμορφο αν ρωτούσαμε κι εμείς τα παιδιά πώς ήταν η μέρα των γονιών μας. Αυτό, είμαι σίγουρη, θα τους χάριζε μεγάλη χαρά. Εγώ το κάνω και ο πατέρας μου γυρίζει το κεφάλι του λίγο προς τα δεξιά και μου λέει «Τι μου σκαρώνεις, κάτι θα μου ζητήσει για να νοιάζεσαι πώς πέρασα σήμερα». Και γελάμε. Του λέω «Όχι μπαμπά, σ' αγαπάω και θέλω να ξέρω πώς πέρασες». Μου δίνει μια αγκαλίτσα και είναι όλα όμορφα. Δοκίμασέ το και θα δεις. Α, ωραία ιδέα αυτή η χαχανένια. Θα το κάνω σήμερα. Είμαι η χαχανένια. Είμαι ο Ατσίδας. Τα λέμε στο, στο επόμενο, επόμενο βίντεο. βίντεο.